Αν τελειώνει τώρα με τη διαδικασία του διαγωνισμού, είναι μια μάχη οπισθοφυλακών. Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός ήδη έχει αντιληφθεί ότι το νέο τοπίο θα είναι και δημοκρατικότερο και θα είναι και υποφελέστερο για το δημόσιο συμφέρον. Παρενθετικά λέω ότι και η κλίση, όπως είπατε εσείς στην αρχή, όσων τύχουν της αδείας θα γίνει, διότι το έχουμε αποφασίσει, αλλά και από τον νόμο υπάρχει ενδιάμεσο στάδιο εξέλεγξης της προέλευσης των χρημάτων οποιοδήποτε λάβει την άδεια. Το θέμα αυτό είναι, τελειώνει έτσι. Δεύτερον που ήθελα να πω είναι για το ζήτημα των δηλώσεων του κυρίου Γεωργιάδη, οι οποίες, εάν δεν απατάει η μνήμη μου, δεν είναι πρόσφατες. Έγιναν στα πλαίσια πρώτη φορά του εσωκομματικού αγώνα για την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Ενδεχομένως ήθελε να κερδίσει κάποιες εντυπώσεις στο ακροατήριο το εσωκομματικό ο κ. Γεωργιάδης και πουδενή, κ. Μηταράκη, το συνέδεσε είτε με την διαδικασία της γενικής ρύθμισης των δανειοληπτών, ούτε φυσικά με την νομιμότητα, δηλαδή να διαπραγματευτεί η Νέα Δημοκρατία με τις τράπεζες. Όταν αξιώνει ένα κόμμα ή συμμεταχείριση όμως, αναρωτιέται ο ελληνικός λαός, όταν λαμβάνονται τα δάνεια υπήρξε ισοτιμία? Όταν ζητάει να μην γίνει δυσμενέστερη η θέση σε σχέση με τους άλλους δανειολήπτες, ήταν ίση όταν ελάβανε τα δάνεια αυτά? Αυτά είναι τα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσουν. Και το χρόνο, σε αυτό παρακαλώ, το σημείο, μου επιτρέπετε μία φράση ακόμα. Μία φράση, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι το γεγονός ότι επιφανείς εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας εδώ πέρα δεν υιοθετούν αυτή τη λογική είναι θετικό, αρκεί να αποδειχθεί στην πράξη ότι το εννοούν κιόλας. Ο κύριος Παπαϊλίου, για ένα λεπτό. Για το θέμα των δηλώσεων Γεωργιάδη, θα ήθελα να πω ότι οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, περισσότερο βέβαια ο κύριος Βορύδης, προσπάθησαν να απαλύνουν τις εντυπώσεις. Όμως η θέση του κυρίου Γεωργιάδη ως αντιπροέδρου του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας καθιστά την τοποθέτησή του, αν θέλετε, σχεδόν επίσημη θέση της Νέας Δημοκρατίας. Τα κόμματα και οι πολιτικοί πρέπει να είναι πρότυπα. Συνεπώς, διαφορετικά απαξιώνονται στα μάτια των πολιτών. Επομένως, δεν πρέπει να επιδιώκουν τα κόμματα και οι πολιτικοί να μην επιστρέψουν ή να κουρέψουν τα χρήματα τα οποία διαχειρίστηκαν και κατασπατάλησαν. Αυτό σημαίνει, εάν συμβεί, ότι τα δανεικά και αγύριστα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ επιβαρύνουν τον ελληνικό λαό μέσω της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Ευχαριστώ αυτό πολύ. Το γνωρίζουν οι Έλληνες πολίτες. Και ένα τελευταίο, κύριε Πρόεδρε. Όσα ελέγχθησαν από τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Λοβέρδο, θα έλεγα ότι προκαταλαμβάνουν το πόρισμα της Επιτροπής, αφού είπε ότι δεν έχει προκύψει κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτον. Και δεύτερον, τα όσα είπε περί επιδίωξης έκδοσης κοινού πορίσματος, θεωρώ ότι είναι προσχηματικά εκ του πονηρού, προκειμένου να τεινάξει στον αέρα το έργο της Εξεταστικής Επιτροπής. Όσον αφορά δε την ευμάρεια των προηγούμενων χρόνων, δυστυχώς στηρίζονταν σε πύληνα πόδια, σε δανεικά και αγύριστα. Φτάνει, για τα δύο κόμματα. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Καπαδία, τελευταία και διακόπτουμε για τη ψηφοφορία. Δεν είχα πρόθεση, κύριε Πρόεδρε, να πάρω το λόγο, ωστόσο η τοποθέτηση του κυρίου Βορύδη με προκάλεσε. Άκουσα με ενδιαφέρον λοιπόν τον κύριο Βορύδη να αποκηρύσει τη δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη περί κουρέματος του χρέους της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Βορύδης μίλησε για ρύθμιση, ο κύριος Γεωργιάδης ουσιαστικά μίλησε για συσάχθεια. Εδώ να υπενθυμίσουμε ότι τα κόκκινα δάνεια Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ είναι πάνω από 200 εκατομμύρια. Η αλήθεια όμως είναι ότι ο κύριος Γεωργιάδης έχει την ιδιότητα του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, οπότε εγώ θέλω ευθέως να πω ότι περιμένω επισήμως από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να πάρει θέση με ποια από τις δύο απόψεις τελικά συντάσσεται, ποια είναι η επίσημη θέση της Νέας Δημοκρατίας, αυτή του κυρίου Γεωργιάδη ή αυτή του κυρίου Βορύδη. Ευχαριστώ. Ωραία, να κλείσω εγώ τη διαδικασία.